Κάνει μια διπλή απελευθέρωση ο νόμο. Αφενό από το κρατικό μονοπόλιο σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά εγώ θα σα έλεγα κυρίω η έμφαση δίνεται στο δημόσιο πανεπιστήμιο yeah. και στο πώ απελευθερώνεται αυτό από την κρατική γραφειοκρατία. Yeah. Διότι μιλάμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι αυτοδίκητα, αλλά στην πραγματικότητα, αν δείτε το τι υπογράφει ο Υπουργό Παιδεία για κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο, ότι χρειάζεται να υπογράφω εγώ. Για το κάθε ένα από τα ανώτατα ιδρύματα τη χώρα, ναι. δεν θα τα θεωρήσετε όσο, αυτοδί, όσο τα φαντάζεστε. Δηλαδή, αλλαγέ στον προπολογισμό του για ένα ευρώ εντό του συγκεκριμένου μπάτζετ. Τέτοιου τύπου θέματα. Ναι. Άρα, πρέπει να ενδυναμώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια ταυτόχρονα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το ερώτημα το οποίο θίγεται, νομίζω ότι η συζήτηση επί τη ουσία είναι μια μάχη οπισθοφυλακή για εκείνου οι οποίοι διαφωνούν. Τα δεδομένα είναι απλά και αμήλικτα. Έχουμε 40.000 Έλληνε φοιτητέ στο εξωτερικό. Εξαγωγήση Ο αριθμό αυτό είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο αριθμό των Ισπανών ή των Άγγλων. Ναι. Άρα, εμείς χρειάζεται να μπορέσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι α, αυτών των φοιτητών, α, των Ελλήνων που ουσιαστικά σπουδάζουν στο εξωτερικό, να μην χάσουμε αυτή την πολύ σημαντική ευκαιρία του να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά στη χώρα του. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Ελλάδα ενώ έχει πάρα πολύ. Α, αν θέλετε, σημαντικό πλούτο στην τρίτο βαθμιακή εκπαίδευση, στου καθηγητέ, στα μέλη, στου ερευνητέ. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τη χώρα περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. Mm -hmm. Η Κύπρο έκανε μια αντίστοιχη στρατηγική πριν από μερικά χρόνια. Το κατάφερα. Σε συνένεση στην Κύπρο, όλων των πολιτικών κομμάτων, θα τονίζω. Και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή σπουδάζουν καταρχήν που δάζουν 18.000 Έλληνε. Αυτό ε, είναι η νούμερο ένα του, του, χώρα. Έχουμε τη διάσταση. Έχουμε τη διάσταση ότι πολλοί φοιτητέ, όπω πολύ σωστά λέτε, από την ευρύτερη περιοχή σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια τη Κύπρου. Αυτό το λέω ω παράδειγμα, όχι επειδή πρέπει να μιμηθούμε ακριβώ το μοντέλο τη Κύπρου. Δεν είναι αυτή η διάθεσή μα. Εμεί θέλουμε να έρθουμε να λύσουμε πάρα πολλέ εκκρεμότητε μαζί τα προβλήματα παιδεία. Ακουμπάνε πάρα πολλέ πτυχέ. Δεν είναι η, τα μη κρατικά πανεπιστήμια η συνολική λύση στα ζητήματα τη παιδεία στη χώρα μα. Είναι ένα κομμάτι τη λύση. Αλλά πρέπει σίγουρα εν έτη 2024 πλέον να μην έχουμε ταμπού τα, με όρου του 2001, όταν ήμουν εγώ φοιτητή στα έδρανα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που πάλι για το 2016 μιλάγαμε, ναι. ή όταν ήταν οι γονεί μα. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί η οταν ηταν οι γονει μα δεν μπορει η χωρα να μένει, αν θέλετε, κλειδωμένη σε συνθήματα άλλων δεκαετιών. Έπινε πρέπει να βγούμε μπροστά.